όταν το διάβαζα, είχα πορωθεί τόσο πολύ που έπαιρνα τηλέφωνο και λέει: σε παρακαλώ, στείλε μου το επόμενο. Δηλαδή, σου δημιουργεί λίγο ότι είναι καταρχάς ένα περιβάλλον thriller, αλλά θα είναι απομονωμένο. Δηλαδή, θα συνεχίσουν οι ήρωες στη ζωή τους, που φυσικά θα γίνονται και διάφορα άλλα παράλληλα. Και θα πάω τώρα στο ζευγαράκι μας, Φίλιππο. Στη Βασιλική και τον Φίλιππο. Που... Ναι, που τους αγαπώ πολύ, αυτούς τους ήρωες. Βλέπουμε ότι πάνω στα ντουζένια τους, γιατί δεν είναι το γλυκό όλο και πιο πολύ ναι. κάθε μέρα. Αυτός καμία ενοχή δεν έχει εντωμεταξύ, το πάει... πώς δεν έχει, θα το δεις, αυτός θα το εξωτερικεύσει στην πορεία. Όμως έρχεται λοιπόν η Βασιλική, μαθαίνει ότι ο Φίλιππος έχει πυροβολήσει τον αδερφό της. Αμήν, προσπαθούμε να τους το πούμε κάθε βράδυ. Και τώρα πες μου, εσύ στη θέση της, όταν έχεις ερωτευτεί τόσο πολύ, είσαι στην τρέλα και μαθαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος πυροβόλησε τον αδερφό σου. Πήγε να σκοτώσει τον αδερφό μου και άδικα από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω βέβαια. Και άντε πες, Βασιλική, ξέρω, γιατί η οικογένεια. Μέχρι εκεί θα σας πω, παιδιά. Εντάξει, παιδιά μας έδωσε τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Ο Πασχάλης Τσαρούχας στρίβει, τίποτα. Εγώ έχω και άλλη απορία. Γιατί όλα τα επίθετα της οικογένειας Βρετάκου ξεκινούν από γιώτα που είναι το μυστικό που δεν μπορεί να αποκαλυφθεί και είναι... Αυτό το γιώτα το βλέπουμε. Είπες τώρα, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ποιο. Ναι! Τα αδέρφια της οικογένειας Βρετάκων είναι η Σίδωρος, Ιπποκράτης, η Ιάκωβος, η Ιουλία. Είναι όλα από και γιώτα. Είναι πολύ σημαντικό μυστικό αυτό για την πλοκή της σειράς. Αλήθεια, Εκεί, παιδιά, έχουμε ένα εκπληκτικό story που είναι και όλη η μάνη μέσα σε αυτό. Δεν θα πω τίποτα άλλο, ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Να πούμε, ναι, μας πιέζει ο χρόνος και σε γλίτωσε, η ροή σε γλίτωσε, αλλά παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς με πάρα πολύ.